Λαμβάνω και για τους τύπους. Παρακαλώ πολύ, μου είπατε 6 με 7 λεπτά θα χρειαστείτε. Εγώ θα σας βάλω 7 λεπτά στο χρονόμετρο και θα σας ακούσουμε. Μετά θα ξεκινήσουμε αμέσως την εξέταση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι χαρά και τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας να σας ενημερώσω για το αντικείμενο της Επιτροπής αυτής. Η σημερινή μου κατάθεση σχετικά με τα θέματα χρηματοδότησης μέσων μαζικής ενημέρωσης και κομμάτων χρήσιμο είναι να εξεταστεί υπό το πρίσμα των ευρύτερων συνθήκων που επικρατούν στο διεθνή αλλά και στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο τα τελευταία 10 χρόνια. Ως προς την εγχώρια αγορά, είναι γνωστό ότι η επιδείνωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, η δραματική μείωση της ρευστότητας, ο αποκλεισμός από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος, καθώς και οι πρόσφατοι περιορισμοί στο καθεστώς κίνησης κεφαλαίων, αποτέλεσαν μεταξύ άλλων τα κύρια ζητήματα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές αρχές και ειδικότερα η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας γενικότερα και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών ειδικότερα. Το κύριο αίτιο αυτής της επιδείνωσης στη χώρα μας δεν βρίσκεται στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, αλλά στη δημοσιονομική κρίση των ετών 2008, 2009, 2010 που οδήγησε στην κρίση χρέους. Όμως είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής δεν σταμάτησαν να διαμορφώνονται προκλήσεις και ζητήματα τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την κατάρρευση της Lehman Brothers μέχρι τη σταδιακή διαμόρφωση της Τραπεζικής Ένωσης, πολλά έχουν συμβεί και ακόμα περισσότερα έχουν αλλάξει. Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι ανταποκριθήκαμε άμεσα και το πλαίσιο υποπτίας είναι σημαντικά ενισχυμένο σήμερα σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν. Στις μέρες μας οι τράπεζες τόσο σε ελληνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εξοικειώνονται και συμμορφώνονται σε ένα διευρυμένο εποπτικό πεδίο. Νέους κανόνες μικροπροληπτικής και μακροπροληπτικής εποπτείας, διαρκής αξιολογήσης ποιότητας περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού στοιχείων κεφαλαιακής επάρκειας, ιδιαίτερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει 6 συνολικά ασκήσεις stress tests κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2010-2015. Σαφώς υψηλότερους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και αυστηρούς κανόνες κατανομής της κρατικής ενίσχυσης. Ταυτόχρονα, όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες και όλα όσα αντιμετώπισαν τα τελευταία χρόνια, είναι γεγονός ότι η πλήρης προστασία των καταθέσεων, ασχέτως εάν ανήκουν σε νοικοκυριά ή επιχειρήσεις, η σταδιακή αποκατάσταση της ρευστότητας, η ενίσχυση των δικτών κεφαλαιακής επάρκειας, η διαμόρφωση συνθήκων επανεισόδου των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και χρήματος και η σημαντική συγκράτηση της απομόχλευσης των τραπεζικών χορηγήσεων αποτέλεσαν και αποτελούν τις κυριότερες επιδιώξεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε όλους αυτούς τους τομείς, τα ωφέλη υπήρξαν ορατά και σημαντικά. Οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια προέκυψαν από τους εξής παράγοντες. Πρώτον, αλλεπάλληλες υποβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας από διεθνείς οργανισμούς λόγω κυρίως της δημοσιονομικής κρίσης. Δεύτερον, μαζική εκροή καταθέσεων, 37% των καταθέσεων κατά την περίοδο Σεπτέμβριος 2009-Ιούνιος 2012, 87 δισεκατομμύρια συνολικά. Και 27% κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2014-Ιουλίου 2015, 44 δισεκατομμύρια συνολικά. Αποκλεισμό πρόσβασης σε αγορές κεφαλαίου και χρήματος με ταυτόχρονη υποχρέωση αποπληρωμής άνω των 40 δισεκατομμυρίων. Ζημίες 38 δισεκατομμυρίων από το πρόγραμμα ανταλλαγής κρατικών ομολόγων, το PSI. Άνευ προηγουμένου αύξηση σχηματισμού προβλέψεων από τη διαρκώς επιδεινούμενη ποιότητα δανείων και περιουσιακών στοιχείων. Συγκεκριμένα, ο δείκτης καθυστερήσεων ανέβηκε από το 5% στα τέλη του 2008 στο 21,5% στα μέσα του 2012, άνω του 35% στα τέλη του 2015 και περίπου 45% σήμερα. Το κύριο γενοσιακό αίτιο των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι οι ζημιές στα χαρτοφυλάκια που έχουν στα δάνειά τους. Αναμφισβήτητα, οι ζημίες από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, το PSI, αποτέλεσαν κύριο προσδιοριστικό παράγοντα κατά την περίοδο 2012-2013, όμως οι ζημιές αυτές δεν ήταν επαναλαμβανόμενες και έχουν καλυφθεί ήδη πλήρως. Δεν πρέπει κατά συνέπεια να μας προξενεί εντύπωση ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι ελληνικές τράπεζες έχουν σχηματίσει άνευ προηγουμένου προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διαρκώς διευρυνόμενες ζημίες από τα δανειακά χαρτοφυλάκια. Ειδικότερα την τριετία 2013-2015, η πολιτική προβλέψεων των 4 συστημικών τραπεζών σε ετήσια βάση κυμαινόταν συνήθως από το 2,5-6% της ονομαστικής αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων, πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, με αποτέλεσμα οι ζημιές αυτές να διαβρώνουν την κεφαλαιοκή τους βάση. Από την άλλη πλευρά, είναι ιδιαίτερα θετικό ότι οι 4 συστημικές
τράπεζες αυτή τη στιγμή βρίσκονται αρκετά πάνω από το μέσο όρο των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο από πλευράς δίκτυ κεφαλαιακής επάρκειας, όσο και από πλευράς του λόγου των προβλέψεων προς απαιτήσεις σε καθυστέρηση. Σημειώνεται ότι η προσαρμογή των εποπτικών κεφαλαίων μέσω των διαδικασιών ανακεφαλαιοποίησης διατηρεί τους σχετικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδο υψηλότερο του ελάχιστου αποδεκτού και κατά συνέπεια ικανοποιεί τους όρους και προϋποθέσεις αντισυμβαλόμενου για παροχή ρευστότητας από το ευρωσύστημα. Όπως έχει ήδη εξηγηθεί, με αυτό το πλαίσιο παροχής ρευστότητας έχει επιτευχθεί η διατήρηση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Το καθεστώς αυστηρότερης εποπτείας σε συνδυασμό με τους πανευρωπαϊκούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων διαμόρφωσαν νέες συνθήκες. Η αναδιάταξη του τραπεζικού χώρου δεν περιορίστηκε μόνο στην ανακεφαλαιοποίηση συστομικών και μη τραπεζών, αλλά και στην εξυγίανση 7 εμπορικών και άλλων 7 συνεταιριστικών τραπεζών. Ένα επιπρόσθετο ζήτημα που αντιμετωπίστηκε ήταν αυτό της ομαλής εξόδου από την εγχώρια αγορά όλων των ξένων τραπεζών. Στο διάστημα 2012-2013, 6 συνολικές τράπεζες, η Crédit Agricole, Société Générale, Millennium, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Μαρφίν, Ελληνική Τράπεζα, αποσύρθηκαν χωρίς να υπάρξει ζημία για τον Έλληνα φορολογούμενο ή τους καταθέτες. Τέλος, είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου του 2013-2015 ιδιώτες επένδυσαν 20 δισεκατομμύρια περίπου στις 4 συστημικές τράπεζες, ποσά που ήταν επαρκή για να περάσουν όλες οι τράπεζες τα stress test της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καταλήξαμε λοιπόν να έχουμε ισχυρές κεφαλαιακά τράπεζες με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου. Θα ήταν χρήσιμο να σταθεί κανείς στο τελευταίο σημείο, αυτό της διατήρησης του ελέγχου των τραπεζών από ιδιώτες επενδυτές. Έχει κατ' επανάληψη διατυπωθεί ότι οι ιδιώτες κράτησαν τον έλεγχο των τραπεζών με μειοψηφικές συμμετοχές και ότι το κράτος δεν έχει λόγο στη διοίκησή τους. Αυτό είναι λάθος, διότι το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει λόγο και ρόλο στη στρατηγική των τραπεζών, άσχετα αν δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην καθημερινή διαχείρισή τους. Και δεν θα έπρεπε, βέβαια. Το νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί ενσωματώνει ενισχυμένες δικλείδες ασφαλείας, αποσκοπώντας να ενισχύσει τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης και να αποτρέψει φαινόμενα παρέμβασης άλλων δεκαετιών με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες στις τράπεζες και γενικότερα στην οικονομία. Είναι εξίσου χρήσιμο να εξηγηθεί γιατί οι τράπεζες δεν έπρεπε να περάσουν υπό δημόσιο έλεγχο και να παραμείνουν στα χέρια του ιδιωτικού τομέα. Πέραν της όποιας θεωρητικής προσέγγισης, η ελληνική κοινωνία έχει απτές αποδείξεις της λειτουργίας των τραπεζών μας υπό κρατικό έλεγχο στις δεκαετίες του 70, του 80 αλλά και αργότερα. Δηλαδή, περιορισμένη πιστωτική επέκταση και αδυναμία χρηματοδότησης της οικονομίας λόγω αφενός των διοικητικών περιορισμών και αφετέρου της αδύναμης διοίκησης τότε των περισσότερων τραπεζικών ιδρυμάτων. Επιτόκια συχνά υψηλότερα κατά 10 μονάδες του εκάστοτε πληθωρισμού, γεγονός που απέτρεψε για χρόνια την πρόσβαση του ελληνικού νοικοκυριού σε στεγαστικά δάνεια και σε άλλες μορφές ιδιωτικής χρηματοδότησης. Τεράστιες απώλειες χαρτοφυλακίων που μεταφράστηκαν σε ζημίες και διαγραφές απαιτήσεων που πήραν δεκαετίες για να απορροφηθούν. Στρεβλώσεις στην αγορά, καθώς υγιείς και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις αδυνατούσαν να αντλήσουν χρηματοδότηση. Πολιτικές παρεμβάσεις που στην πράξη υπαγόρευαν όχι μόνο τις στρατηγικές πρωτοβουλίες, αλλά ακόμα και τη διαχείριση της τράπεζας σε καθημερινή βάση. Εκτιμάται ότι το συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα και θα λειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών στο νόμο 3864 του 2010 του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα διαμορφώσει αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Ένα ανταγωνιστικό τραπεζικό τομέα που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου σε διατηρήσιμη βάση, το οποίο καλείται κυρίως να μετατρέψει ένα μεγάλο πρόβλημα σε μια μεγάλη ευκαιρία. Δηλαδή να αντιμετωπίσει τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και με την εξάλληψή τους να εξηγειάνει τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικού αναπτυξιακού προτύπου για τον τόπο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Στρουνάρα.